Λοιπόν, κορίτσια, θα με συγχωρέσετε εμένα, γιατί πρέπει να δώσω ένα δώρο σε μία γυναίκα σήμερα. Έτσι. Θέλετε να έρθετε μαζί? Όχι, θα σηκωθείτε μετά εσείς. Λοιπόν, έχουμε γραμμή στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε? Πόπι με λένε. Πόπι, από πού τηλεφωνείς? Από Αχαρνών. Από Αχαρνών. Πόπι, έτσι μια και είναι η μέρα τέτοια σήμερα. Γιορτάζετε? Εγώ εσένα ήθελα να ρωτήσω, γιορτάζεις? Βεβαίως. Όλες οι γυναίκες. Όλες οι γυναίκες. Πόπι μου, ναι. Νομίζεις ότι πρέπει να γιορτάζουμε μόνο μία μέρα ή τις 365 μέρες? Όλες τις ημέρες. Ναι. Και πρέπει οι μέρες να είναι ειδικά φτιαγμένες για γυναίκες. Όλο το χρόνο. Όλο και το όχι χρόνο. Μόνο η σημερινή. Πάνω απ' όλα σήμερα. Πάνω απ' όλα σήμερα. Θα βγεις το βράδυ έξω? Βεβαίως. Βεβαίως. Θα το κάψεις? Έχω κλείσει τραπέζι. Με τις φίλες σου? Βέβαια και φίλες. Και θα το κάψεις. Αμέ. Λοιπόν, έχουμε αποφασίσει σήμερα να μην παίξουμε το παιχνίδι της βιντεοκάμερας, μια και γιορτάζουμε όλες. Mm. Θα σου δώσουμε το δώρο και χωρίς παιχνίδι. Συμφωνείς? Ναι. Λοιπόν, κερδίζεις ένα στερεοφωνικό, προσφορά της εταιρείας Απαλουμίν και χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Σου εύχομαι όλα να είναι καλά και χαρούμενα. Πολύ ωραία εκπομπή σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που μας βλέπεις. Να είσαι καλά, φιλιά καλή πολλά. Καλημέρα. Το πιο γρήγορο δώρο ήταν αυτό που έχω δώσει ποτέ. Πάρα πολύ γρήγορο δώρο. Δεν σας αρέσουν τα δώρα? Πάρα πολύ. Σε ποιον δεν αρέσουν? Εσείς δωροθέτες. Did I ever tell you about that man who... The Jackal. Εσόρουχα που δημιουργούν τη φαντασία. Τρέζον Λί Σταυρόπουλος. Δουλευμένης 514, Ηλιούπολη. Όπως βλέπουμε, γνωρίζετε καλά το αλουμίνιο. Πείτε μας, τι μάρκες χρησιμοποιείτε? Α, υπάρχουν πολλές μάρκες. Από όλες χρησιμοποιώ. Και εδώ, τι χρησιμοποιείτε? Εδώ χρησιμοποιώ κουφώματα από αλουμίν. Για ηχομόνωση, θερμομόνωση, ασφάλεια. Γιατί? Αγόρι μου, αυτό είναι το σπίτι μου. Θέλω το καλύτερο. Από αλουμίν για πάντα. Και βέβαια, έχω βάλει και θωρακισμένη πόρτα από αλουμίν. Η Αθηνά είναι ξενυχτισμένη. Έχει έρθει κατευθείαν από το μαγαζί με πολύ λίγες ώρες ύπνου και μου έλεγε ότι έχει υπόταση και όλες και ζαλίζεται. Δεν μου κάνεις καμία λιποτιμία τώρα εδώ, ζωντανά. Όχι, απλώς ήρθα από Θεσσαλονίκη. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου και πρέπει να επιστρέψω πάλι για Θεσσαλονίκη. Εκεί τραγουδά στη Θεσσαλονίκη. Εμφανίζομαι, ναι, στο λεωφόρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ήρθα από Θεσσαλονίκη, ειδικά για την εκπομπή. Τώρα που θα σηκωθεί να τραγουδεί, δεν πιστεύω να σοριαστεί. Όχι, όχι. Και να πάθει να πάει ψυχή μου στην Κούλουρη. Και θα σου πω και μετά με ποιου θα εμφανίζομαι. Πες μου το τώρα, πριν. Είμαι με τον Ζαφίρι το Μελά και τον Θέμη τον Αδαμαντίδη και την Αγγελική Λαμπέτη. Δύο υπέροχες πονές. Ναι. Πώς είναι η αγαπημένη Θεσσαλονίκη? Πάρα πολύ ωραία. Ήμουνα και πιο πριν με τον Αντίπα και τη Σαρή και μου άρεσε πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Εκεί διασκεδάζουν, έτσι. Πάρα πολύ ωραία πολύ. Παρείστηκε, πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα κοίταξε, πρόσεξε πώς θα σηκωθείς, μισοριαστής και έχουμε και... Όχι, με τρόπο. Πεσμένες πιέσεις εδώ πέρα. Πορτοκαλάδα. Εγώ δεν ξέρω τι πληρώνω. Μα αν θες να μάθεις την αλήθεια, να μην μιλάς με παραμύθια. Γιατί δεν πάει άλλο να είμαι εδώ και να αμφιβάλλω τόσα ξενύχτια. Να περιμένω για να δεις, δεν πάει άλλο να είμαι εδώ. Περιμένω για να δεις, δεν πάει άλλο. Να είμαι εδώ και να αμφιβάλλω, αν θα γυρίσεις μέχρι τ' άλλο.
Γυρνάς μόνος, γυρίζεις, σταμάτα πια να με παιδεύεις και στην καρδιά βόλτες να φέρνεις. Γιατί δεν πάει άλλο να είμαι εδώ και να αμφιβάλλω τόσα ξενύχτια, να περιμένω για να δεις. Δεν πάει άλλο να είμαι εδώ και να αμφιβάλλω αν θα γυρίσεις μέχρι τ' άλλο το πρωί. Δεν πάει άλλο να είμαι εδώ και να αμφιβάλλω τόσα ξενύχτια, να περιμένω. Βάλω τόσα ξενύχτια να περιμένω για να έρθεις. Δεν πάει άλλο να είμαι εδώ και να αμφιβάλλω αν θα γυρίσεις μέχρι τ' άλλο το πρωί. Δεν πάει άλλο να είμαι εδώ και να αμφιβάλλω τόσα ξενύχτια, να περιμένω. Μέχρι τ' άλλο το πρωί. Μην του κάνεις τέτοια, έλειωσε. Θα πάει, έχει πάθει σύνελθε, παιδάκι μου. Λοιπόν, η μέρα της... Έλα, πήγαινε εσύ τώρα. Κρύο νερό, λίγο κρύο νερό στο βρασίδα. Η μέρα της γυναίκας και έχει ετοιμάσει η συντακτική ομάδα της εκπομπής ένα υπέροχο βίντεο. Θέλεις να το δούμε? Βεβαίως. Πάμε λοιπόν όλες εμείς οι γυναίκες να δούμε τι ετοίμασαν οι γυναίκες της εκπομπής για τις γυναίκες εσάς. Ελευθερία σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας, λέει. Γιατί μόνο σήμερα δεν καταλαβαίνω. Κάθε μέρα γιορτάζουν οι γυναίκες, με το δικό τους τρόπο η καθεμιά. Συμφωνώ απολύτως. Πάντως, πολλές από εμάς σήμερα έχουν κανονίσει να βγουν μόνο με φίλες τους. Καλά κάνουν. Αρκεί να μην γίνεται αυτό μόνο μια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου. Γιατί τελικά δεν είναι γιορτή της γυναίκας, αλλά του ανθοπόλη και του καταστηματάρχη. Δίκιο έχεις. Ομορφιές. Για την Ελένη Ανουσάκη, λέω. Τι ομορφιές είναι αυτές? Ακριωμένες, αλλά ελπίζω ομορφιές, γιατί όχι. Λόγω της ημέρας? Όχι, όχι. Εγώ γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που γεννήθηκα σαν άνθρωπος. Όχι ότι δεν τιμώ τις γυναίκες που έδωσαν αυτή τη μάχη και τον αγώνα στο Σικάγο. Και όχι μόνο σαν πολιτικό, αλλά σαν γυναίκα. Για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για καλύτερο μεροκάματο. Βέβαια. Για περισσότερες δυνατότητες. Αλλά θεωρώ παγίδα αυτή τη μέρα για όλες τις γυναίκες. Όχι ότι δεν είναι ωραίο να πηγαίνεις, άκουγα προηγουμένως στην εκπομπή, Καταρίνα μου. Καταρχήν να σου ευχηθώ καλημέρα και στην καλημέρα. Να πω ότι παλιότερα όταν η γυναίκα ήταν, γιατί πρέπει, ήταν μες στο σπίτι μόνο γιατί την περιόριζε τις δυνατότητές της. Τότε ναι, αυτή η μέρα σήμαινε κάτι. Απελευθέρωση και το καίγανε, ας πούμε. Ενώ τώρα δεν ισχύει πια αυτό. Δεν νομίζω ότι το καίγανε. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση όλες οι μεγάλες ομάδες γυναικών, οι πολιτικές ομάδες και οι σύλλογοι προσπάθησαν να εξυγχρονίσουν το οικογενειακό δίκαιο. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα, το όνομα του άντρα, ο γάμος, το να μπορείς να κάνεις άμβλωση αν θέλεις σε νοσοκομείο. Παλιότερα όλα αυτά τα θέματα ήταν ταμπού. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Σήμερα εγώ θα ανατρέψω αυτή τη μελαγχολική μέρα. Που συνήθως λέμε γυναίκες, αυτά. Εγώ πιστεύω ότι είναι ευτυχία να είσαι γυναίκα. Καλά, δεν το συζητάμε, αυτό είναι σίγουρο. Καταρχήν είσαι ο μεγαλύτερος υπουργός οικονομικών, γιατί εμείς καθορίζουμε την τύχη της οικονομίας.
Φυσικά, συμφωνώ απολύτως. Ας θυμίσω στο καταναλωτικό κοινό όλο είμαστε. Το εμπόριο επάνω μας. Μπράβο, λοιπόν. Εμείς θα διαλέξουμε το σωστό κρέας. Μα συγγνώμη, η παγκόσμια οικονομία στηρίζεται πάνω στις γυναίκες. Αυτές αγοράζουν. Πρέπει να το καταλάβουμε λοιπόν ότι εφόσον στηρίζεται σε εμάς και εμείς δεν πρέπει να παγιδευόμαστε στα διάφορα διαφημιστικά σλόγγαν που είναι πολύ ωραίο να τα ακολουθούμε, αλλά όταν δούμε ότι το προϊόν είναι κακό να το πετάμε και να το καταγγέλουμε. Συμφωνώ απολύτως και να το καταγγέλνουμε. Λοιπόν, οι γυναίκες είναι δικηγορίνες. Ήθελα να ξέρω πόσες δικηγορίνες. Τι γίνεται, βρε παιδιά, έχουμε κερκίδα και δεν το ήξερα. Να πω κάτι άλλο. Ενοχλούνται. Ενοχλούνται, ναι. Βλέπω εδώ μία ζωηράδα πίσω από τις κάμερες. Λοιπόν, έχουμε πετυχημένες δικηγορίνες, πετυχημένες επιχειρηματίες, πετυχημένες μητέρες, πετυχημένες δασκάλες. Ελένη, έχω θα σε διακόψω γιατί με αυτά που λες μου δίνεις έτσι μία ερώτηση να σου κάνω. Ποιο είναι το πρότυπο της γυναίκας σήμερα? Μπορείς να μου πεις λίγο έτσι σε γενικές γραμμές, με τίτλους αν θέλεις, το πρότυπο της σημερινής, της σύγχρονης γυναίκας. Μια γυναίκα που να μπορεί να είναι όμορφη καταρχήν, όμορφη, καθάρια, διεκδικητική. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια παρένθεση, να μην χρησιμοποιεί ότι είναι φάμ, ότι είναι γυναίκα και να ζητάει άδειες από τη δουλειά της. Εγώ θα πω ένα πράγμα τώρα. Όλες οι κοπέλες που είναι στο γραφείο μου και θέλω να τις ευχαριστήσω με βοηθάνε. Είμαι πολύ αυστηρή εγώ διευθύντρια. Μου λένε, κυρία Νουσάκη, σήμερα όχι, δεν υπάρχει μέρα που να μην εργάζεται η γυναίκα. Όταν η γυναίκα θέλει να διεκδικεί συμμετοχή και ισότητα, πρέπει να δίνει επίσης όρις. Ακριβώς. Μορφωμένη και να έχει να παίρνει τις πρωτοβουλίες στη σχέση. Ελένη, την ανθρώπινη σχέση. Υπάρχουν φεμινίστρες πια έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα? Όλη αυτή η επανάσταση που ξέφτισε πια, τελείωσε. Νομίζω ότι υπάρχουν, εξακολουθούν και υπάρχουν φεμινίστριες. Επανατοποθετούμε τα γεγονότα. Τα ξαναβάζουμε από την αρχή και λέμε κατακτήσαμε αυτό. Πρέπει να πάμε για κάτι καλύτερο. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν γυναίκες που δίνουν μεγάλη μάχη. Από άλλη οπτική γωνία, δηλαδή, βλέπουν τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά. Γιατί κάποτε οι φεμινίστρες, δεν ξέρω να συμφωνείς, ήταν κάθετες. Δεν σηκώνανε κουβέντα, δεν σηκώνανε μύγα στο σπαθί τους. Τώρα δηλαδή. Και τώρα έτσι είναι. Και τώρα έτσι είναι. Ναι, αλλά επειδή έχουμε κερδίσει πολλά, γιατί και εγώ τον εαυτό μου το βάζω μέσα στο φεμινιστικό κίνημα. Εγώ ήμουν μέλος της ΕΓΕ. Έχω ένα δικό μου σύλλογο φεμινιστικό. Έχω ένα women's club που μου τηλεφωνούν οι γυναίκες να προωθώ κάποια θέματα τους στη Βουλή. Έχω σύλλογο γυναικών, τον οποίο και δεν εκμεταλλεύομαι, δηλαδή δεν τον βάζω μπροστά, γιατί δεν θέλω τους ανθρώπους να τους εκμεταλλεύομαι για να λένε, ας πούμε, τον βάζω για να εκλεγώ. Το κάνεις από καθαρά έγνοια. Ναι, για να κάνεις κάτι για αυτούς. Θέλω να είμαι, Κατερίνα μου, ανθρώπινη. Ανθρώπινη. Δεν θέλω να χάσω την τρυφερότητά μου, την ανθρωπιά μου, το κέφι μου και το καινούριο που ξυπνάει κάθε μέρα μέσα μου. Συμφωνείς, Αθηνά, ότι το καινούριο είναι αυτό που είναι το ελιξίριο της ζωής? Βέβαια, το καινούριο, είναι. Η επόμενη και... μέρα που έλεγαν. Το πρωί που σηκώθηκα είχα δει ένα κακό όνειρο, δεν ξέρω γιατί. Σηκώθηκα και αυτές τις μέρες φτιάχνω τα ντουλάπια μου. Εγώ έχω μανία. Κι εγώ. Το Σαββατοκύριακο έφτιαχνα τα ντουλάπια. Κι εγώ μαζί το ίδιο έκανα. Δεν το πιστεύω. Ίσως είναι η άνοιξη, ξέρεις που μας κάνει. Λοιπόν, γιατί ήταν τόσα πολλά πράγματα έξω από τα ντουλάπια. Δηλαδή, μπουκαλάκια. Και λέω κάτι πρέπει να γίνει. Και βάζοντάς τα, τέλεια. Και είχα και κάποιες εκπομπές εχθές και σκεφτόμουν να κατεβάσω στη Βουλή ένα θέμα η εκμετάλλευση της γυναίκας και να πω αυτό, ότι εμείς είμαστε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, εμείς είμαστε ο Υπουργός Οικονομικών. Συμφωνώ. Και αυτή η παγίδα για μας πρέπει να τελειώσει. Είμαστε μπροστά και θα έλεγα ότι οι άντρες είναι πίσω. Ελένη, εγώ τώρα ήθελα να σου πασάρω ένα βίντεο να δει και ο κόσμος σχετικά με το πρότυπο της γυναίκας. Αλλά δεν θα το δείξουμε ακόμη στον κόσμο, γιατί θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Τώρα είπες για Βουλή. Ναι. Και έτσι μου ήρθε άλλη ερώτηση στο μυαλό. Γιατί υπάρχουν στη Βουλή τόσες λίγες γυναίκες μέσα? Πρώτον, τα κόμματα δεν τις προωθούν. Είναι ανδρικές θέσεις εξουσίας και δεν τις δίνουν. Τις έχουν και δικές. Εάν τις προωθούν, νομίζεις ότι εμείς οι γυναίκες ψηφίζουμε γυναίκες, εάν υπάρχουν, ή τελικά ρίχνουμε σταυρό στον άντρα? Καταρχήν πηγαίνουν και ψηφίζουν από μένα. Εγώ όμως δεν πρέπει να ξεχωρίσω τον εαυτό μου. Όχι γιατί είμαι ξεχωριστή, γιατί στα γυναικεία τμήματα έρχομαι πρώτη. Και έκανε και παλιά μια εκπομπή στο κανάλι 29 γυναίκα σε πρώτο πλάνο. Και θα έλεγε κανείς ότι ήταν το πρώτο reality show, γιατί εκεί πρωτοκαλούσα ανθρώπους απλούς.
τα κόμματα δεν θέλουν και οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν γυναίκες. Ψηφίζουν πρώτα έναν άντρα και λένε και μια γυναίκα. Συμφωνείς αυτό? Ναι, δηλαδή, απόλυτα συμφωνώ. Αυτό δεν είναι κρίμα? Πολύ κρίμα, γιατί είμαστε το μισό του ουρανού. Είμαστε είναι πάρα δυνατό. Πάνω από το μισό οι του γυναίκες ουρανού. Οι γυναίκες πρέπει να ψηφίζουν. Λοιπόν, και πάμε τώρα αυτό που ήθελα να δούμε προηγουμένως. Τι είπαν οι γυναίκες για τα πρότυπα των γυναικών? Ποιο είναι το πρότυπο της σύγχρονης γυναίκας, πιστεύετε? Δεν πιστεύω σε πρότυπα. Και ειλικρινά και αυτό η μέρα γενικώς που θα γιορτάσουμε, υποτίθεται εμείς οι γυναίκες, δεν μου λέει κάτι. Κάθε μέρα γιορτάζουμε. Ύψος 1,80, η οποία δεν είμαι εγώ αυτή, τέλος πάντων. Κόκκινο μαλλί, έτσι ωραίο, μακρύ. Ωραίο σώμα, αναλογίες τέλειες και τα σχετικά. Κάθε μία έχει τη χάρη της. Όπως να είναι, να ζήσει. Τώρα, πρότυπο δεν υπάρχει για μένα. Ω, φιλοσοφημένη άποψη. Για σένα? Πρότυπο σύγχρονης γυναίκας, δεν άκουσα. Δεν υπάρχει. Είναι αυτή που απλά προσπαθεί να επιβιώσει. Γιατί ξέρω εγώ, πού να το πω. Να είναι ψηλή, υπεύθυνη, να έχει χιούμορ αρκετό. Αυτό για μένα, αυτό μου αρκεί. Και ειλικρινής είπαμε πάρα πολλά. Εργασία, θέληση και τι ακόμα. Και ενδιαφέροντα πολλά να έχει. Όχι να καταπατάει τους άντρες. Απλώς να δημιουργεί. Για μένα η ιδανικότερη γυναίκα θα είναι αυτή που μπορεί να αγαπήσει τον σύζυγό της, αυτή που μπορεί να παρέχει αυτή τη τεράστια λέξη που λείπει από όλους μας σήμερα, η αγάπη. Τίποτα άλλο, περισσότερο για μένα. Νάτι. Πάρτι, ορίστε. Παρατήρησε μάτια. Παρατήρησε προσωπικότητα. Καταρχήν την παντρεύομαι σε 2 μήνες, για να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, το πλέον, κοκκίνησε τώρα. Το πλέον, δηλαδή, κατανόηση. Γυναίκα όταν θέλει να είναι γυναίκα, βέβαια. Εντάξει, ασφαλώς γιατί γι' αυτό το ρόλο είναι. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι θα είναι η καλύτερη μητέρα των παιδιών μου. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι δεν θα υπάρχει καλύτερη. Τι άλλο να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Δηλαδή και μόνο που είμαι δίπλα της αυτή τη στιγμή και μας παίρνει, κοίτα καταρχήν πόσο όμορφοι είμαστε και οι δύο. Λάμπουμε με ευτυχία. Τι άλλο να σου πω. Εύχομαι δηλαδή η γυναίκα σου και η κόρη σου να είναι σαν τη γυναίκα μου. Δεν το πιστεύω. Γλυκύτατοι άντρες. Ο ένας είπε. Η ιδανική γυναίκα είναι αυτή που βλέπετε και την παντρεύομαι σε 2 μήνες. Και άλλος είπε η γυναίκα που είναι ικανή να αγαπήσει τον σύζυγό. Το βρήκα πολύ φοβισμένο όμως εγώ. Φοβάται αυτός και δεν ξέρει τι να πει. Είναι σε μία δεξιότητα και λέει γενικώς. Η γυναίκα θα πάει πολύ ωραία, καλύτερα. Ελένη, να χαιρετήσουμε και την Κέτη Κουτσιομπέλη. Είναι μέλος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος πάνω από 20 χρόνια. Λοιπόν, καλή σα ημέρα. Εδώ, να σε ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Μια γυναίκα στη γυναίκα. Λοιπόν, είναι μια γυναίκα η οποία έχει δώσει μάχες για την Ένωση Γυναικών ναι, Ελλάδος. Το ξέρω, το ξέρω. Θα μου ήταν αδιανόητο να μην την ήξερες εσύ, που δηλαδή η Ελένη, ξέρετε, είμαστε είναι η πλέον δυναμική γυναίκα. Από παλιά γυναίκα. Φίλες με την Ελένη και είναι, χωρίς να την κομπλιμεντάρω, φοβερά αξιόλογο άτομο. Δυναμική πάνω και συγχρόνως πάρα πολύ πολλά. Γλυκιά. Ακριβώς, ακριβώς. Και εμείς οι γυναίκες όπου θέλουμε να δώσουμε, μπορούμε, αρκεί να το θέλουμε. Είναι πάντα η απόψη μου αυτή και έχω την εντύπωση ότι με την ισότητα, για να ξεκινήσω από εκεί, δεν νομίζω ότι έχουμε ανταγωνιστικό πρόβλημα με τους άνδρες, απλώς είναι συμπληρωματικός, δηλαδή ο ένας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλον. Δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστικός. Ο τρόπος που ο ένας διαχειρίζεται κάποια πράγματα. Ισότιμος θα έλεγα εγώ, συμπληρωματικός είναι λάθος. Ισότιμος. Σε μια κοινωνία που πορευόμαστε όλοι μαζί, δεν μπορούμε να δίνουμε σε κανέναν τον πρώτο ρόλο και τον πρώτο λόγο, αλλά τον δίνει ο ίδιος με την αξία του. Ακριβώς. Και εδώ, ας το δούμε 50-50, πρώτα στην κοινωνία για να δούμε στη Βουλή. Στη Βουλή, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί είναι άλλα τα θέματα και όταν, εκτός από την Αλέκα Παπαρίγα, που πρέπει να πω εδώ ότι στα κομμουνιστικά κόμματα το μοντέλο ήταν πάντα να είναι μπροστά μια γυναίκα τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε τη Μαρία Δαμανάκη. Αλλά νομίζω ότι μετά, ενώ ήταν καλή πρόεδρος, τη θέση την διεκδίκησε ένας άντρας και την πήρε. Δεν θέλω να μειώσω την προσφορά του Νίκου Κωνσταντόπουλου γενικά στην ιστορία του κομματός του, πώς θα το μπορούσα άλλωστε να το κάνω αυτό. Ελένη, αλλά την παραγκώνησαν, θεωρώ. Ότι την παραγκώνησαν. Την παραγκώνησαν. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω και στο Πασόκ αν αύριο είχαμε μια γυναίκα αν δεν θα την παραγκώνησαν. Δεν δικαιολογώ το κόμμα, το δικό μου. Την υπέροχη όμως Μελίνα δεν την παραγκώνησαν καθόλου. Όχι, την παραγκώνησαν, με συγχωρείτε, την παραγκώνησαν. Όταν κατέβηκε για δήμαρχος, εγώ τυχαία να ήμουν και πρώτη της δημοτικής σύμβουλος, είχα πάρει φοβερούς σταυρούς. Δεν είναι ανάγκη να τους πω γιατί θα τρομάξουν οι τηλεθεατές. Και ο άλλος ήταν 22.000, μιλάμε για 30.000 σταυρούς διαφορά. Ναι. Η Μελίνα
στο Πασόκ έδωσε παραπάνω από ό,τι πήρε καταρχήν. Mm. Ήτανε το όνειρο κάθε ανθρώπου, η λεβεδιά της, η γοητεία της, η ειλικρινιά της. Εγώ έτυχε να είμαι και φίλη της από το 59. Ήμουν παιδί τότε, αλλά ήμουν φίλη της. Έχετε παίξει και μαζί, Ελένη? Όχι, δεν έχουμε παίξει. Δεν έχετε παίξει μια ελληνική ταινία? Ήτανε να παίξω, αλλά δεν έχω παίξει. Ήμουν μικρούλα στη Φέδρα του Ντασέν. Γιατί διάβασα στη βιογραφία που είχε γράψει η Φρίντα Ιμπιούμπη για την υπέροχη Μελίνα και θυμάμαι ότι σε είχε αναφέρει στις πρώτες. Ήταν για τη Φέδρα, μπράβο. Η Μελίνα ήταν το όνειρο και το κλείσαμε σε ένα Υπουργείο Πολιτισμού και από το 5ο Υπουργείο ήρθε πρώτο. Η Μελίνα ήταν για πρόεδρος Δημοκρατίας. Αυτό το Πασόκ δεν της το έδωσε. Και θεωρώ ότι θα ήταν ένα βήμα μπρος και για την ισότητα, για την ημέρα που είναι σήμερα, και για το ίδιο το Πασόκ και για τις ίδιες τις γυναίκες. Γιατί ήταν διάσημη, όμορφη, γοητευτική. Και όταν πήγε για δήμαρχος, δεν βγήκε. Εδώ είναι υπόλογες όλες οι γυναίκες, γιατί πρέπει στο δήμαρχο τουλάχιστον. Δεν την ψηφίσαν, προτιμήσαν να ψηφίσουν έναν άντρα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Ελένη. Δεν ξέρω, σήμερα κλείνουν 5 χρόνια από το τελευταίο αντίο που μας είπε η Μελίνα. Ναι. Και η ομάδα της εκπομπής έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι σχετικά με τη Μελίνα και ήταν τέλειο ο πρόλογος που έκανες εσύ. Και νομίζω ότι έχει συγκινηθεί τώρα, βρε Ελένη. Όλοι όσοι τη γνώρισαν συγκινούνται καθημερινά και δεν νομίζω ότι θα αντικατασταθεί από κανέναν ποτέ. Δεν είναι τυχαίο που ρωτάμε γυναίκες ακόμη και σήμερα για το ποιο είναι, ποιο είναι το πρότυπο και λένε ακριβώς η Μελίνα. Η Μελίνα. Θέλω να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί την είχα ζήσει και εγώ πολύ από κοντά τη Μελίνα, ότι πάνω απ' όλα ήταν πολύ ανθρώπινη και αυτό νομίζω ότι προέξε έναν άνθρωπο. Δεν ήταν τίποτε κατασκευασμένο επάνω της. Ήταν πάρα πολύ σωστή και πολύ ανθρώπινη. Μεγάλη καλλιτέχνης καταρχήν. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφη. Ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος. Εγώ γοητεύτηκα διαβάζοντας την βιογραφία που ήταν και υπέροχα γραμμένη. Ναι, πολύ ωραία. Μπιούμπη, εκπληκτική. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο. Ότι ήταν γυναίκα με πάθος και σίγουρα, το πάθος τη διέκρινε ακόμη και όταν έκανε χειραψίες. Βεβαίως, ακόμη και όταν σ' αγκάλιαζε. Ήταν πολύ ζεστή, ήταν σαν να ήσουν μοναδική εκείνη τη στιγμή για τη Μελίνα. Εγώ τη Μελίνα την έζησα τελευταία πάρα πολύ στο Δήμο Αθηναίων. Είμαστε μαζί και έχω μια καταπληκτική φωτογραφία στο γραφείο μου μόνη της. Φυσικά δεν θέλω να βάλω δίπλα εμένα, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο όταν βάζεις έναν δίπλα. Αλλά ήταν πολύ. Πάρα πολύ σπουδαία. Ήτανε μοναδική και θυμάμαι πόσο αγωνιζόταν να δει αν πετυχαίνει αυτό που κάνει το στόχο. Και αν έχει την έγκριση του κόσμου. Αυτό την έννοιαζε. Αυτό το ήξερε, αυτό το ήξερε ότι την έχει. Είχε πάντα όμως την έννοια, ενώ το ήξερε, πάντα προσπαθούσε να τραβάει ακόμη περισσότερο κόσμο. Εδώ πάνω σαν Πειραιώτησα ότι όταν τραγουδούσα τα παιδιά του Πειραιά και μας έκανε διεθνώς παγκόσμια πλέον, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Θα τραγουδιέται πάντα αυτό το τραγούδι. Μάθανε τον Πειραιά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή μόνο που την άκουγε, σε συγκινούσε. Ψυχικά δηλαδή, αντανακλούσε μέσα. Νομίζω ότι τα παιδιά του Πειραιά είναι και η μουσική στο βίντεο που ακολουθεί. Α, πολύ ωραία.